Η λύση είναι το βιβλίο του Ντινόπουλου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η λύση είναι το βιβλίο του Ντινόπουλου, το Αδιονυφικό. Τι είναι αυτό? Είναι ο απόκριφος έρωτας του Ελευθέρου Βενιζέλου. Σίγουρα δεν είναι η λύση. Απλά είναι ένα, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αναφέρεται σε έναν άγνωστο και εν πολύς απόκριφο έρωτα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με μια γυναίκα την οποία αναγνώρισαν και οι βιογράφοι του και οι ιστορικοί, και βεβαίως εκτυλίσσεται σε μια πολύ έτσι κρίσιμη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Ο Βενιζέλος πριν γίνει πρωθυπουργός είχε κάνει τα εξής. Όταν ήταν στην Κρήτη, είχε δουλέψει σαν πετυχημένος δικηγόρος, είχε πολεμήσει στον Θέρισο και είχε ερωτευτεί. Και κάτι άλλο ακόμα, ότι αντιμετώπισε και ο Βενιζέλος την Τρόικα της εποχής του, το 1919. Οι περισσότεροι πολιτικοί σήμερα μόνο έχουν ερωτευτεί. Αντιμετώπισε την Τρόικα της εποχής του, αλλά βέβαια θέλω να ευχαριστήσω. Πάντως με την πολιτική σας, δίνετε τα παιδιά ούτε να παντρευτούν. Αφήστε και ένα περιθώριο στον έρωτα, κυρία Πανού. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοινόπλο, τον κύριο Μαλάφα, τον κύριο Νίκο. Αφήστε, κυρία Πανού, ερωτευτείτε γιατί χαρόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.